League of Legends. Sabes que más dime dos Stavros, prueba con los idiomas. Toca la conde nomás en Stavros, Georgiou. ¿Quién no es el gas de YouTube? ¿Qué tal va más de top? ¿Qué goda vex a Fiora? ¿Qué Andy vale más pro? ¿Qué os inicis menos a Ineo Master que Fiora? A la de anime Sivers. Κάτι είπατε και τι λέτε τώρα πριν λίγο έτσι για όλα αλλά δεν ξέρω τι είναι. Καταλάβεις ότι δυνάμωσα DQ ενώ έπρεπε W επειδή έχει το passive που μου δίνει extra damage. Και άμα τη δυνάμωσε αυτή την όχι δυνάμωσε και αυτή την TQ της. Αυτή την πρέπει να με ξέρει να παίζει Φιόρα. Σε έφυγε τη μισή ζωή. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Προχωρούμε. Μάστερ γίνε φιόρα και εμείς μάστερ γίνε φιόρα. Ποιος θα νικήσει άραγε. Θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα πέσουν πολλά kill, πολλά death, δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Τώρα μα πρέπει να κρυφτούμε εδώ μέσα με τον Σταύρο. Του στέλνω να έρθει εδώ, να με βοηθήσει. Και πρέπει να μείνουμε εδώ μέσα. Να περιμένουμε. Και εντάξει βγήκε ο Σταύρος, βγαίνω και εγώ. Τώρα πρέπει να μου αφήνει όλα τα minion. Α, το έχασα, πώς το έχασα. Δεν το κατάλαβα. Θα παίξουμε λίγο defend μέχρι να πάω 2 level. Και μετά θα το διαλύσουμε εύκολα. Προτιμώ να μην χτυπάει τα μήνυμα ο Σταύρος. Αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει. Ήταν να μιλάμε και Skype αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε. Σε άλλα βίντεο μπορεί να μιλάμε και στο Skype. Και να τον ακούτε και εσείς. Τι λέει μαλάκα μου έδωσε. Δυνάμωσα και την W. Αλλά μόλις δυνάμωσα και εγώ την W. Τώρα έδωσε τον damage μου. Τώρα πρέπει να έρθει λίγο πιο μπροστά στο Σταύρος να μας βοηθήσει. Δεν ξέρω πως θα το σκοτώσουμε. Νομίζω πρέπει να περιμένουμε μέχρι την κατάλληλη στιγμή για να τους σκοτώσουμε και τους δύο μαζί. Να μην μας φύγει ο ένας, να φυτάρω ή εγώ ή ο Master Yi. Τώρα πρέπει να θυμίσω επειδή πέθαναν τα minion μας και ήρθε. Νομίζω να δώσουμε πάνω σε ένα από τους δύο. Θέλουμε να σκεφτούμε. Νομίζω αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσουμε πάνω στη Φιόρα. Η κατάλληλη στιγμή και δίνουμε και τη σκοτώνουμε. Έπεσε επειδή της έβαλα Ignite. Ευτυχώς μου το πήρε ο Σταύρος. Το κατάλαβε ότι έβαλα Ignite όταν έρχεται πάνω μας. Και μου το άφησε. Α, και ο Σταύρος τώρα άρχισε το LOL. Είναι 11 level. Αλλά για 11 level είναι πάρα πολύ καλός. Τώρα πρέπει να μου αφήνει τα minion για να φυταριστώ και να τους διαλύσουμε εύκολα. Και άμα παίρνεις assist πάλι βγάζεις λεφτά. Γι' αυτό θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Θα χάσουμε ή θα νικήσουμε. Πρέπει τώρα εγώ να φύγω, να μείνει ο Σταύρος, να κάνει ό,τι μπορεί. Τώρα πρέπει να έρθει και αυτός πίσω και να περιμένει να πάρω αυτό το minion. Και να πάω τώρα σε λίγο να τους δώσουμε
την κατάλληλη στιγμή πάνω στη Φιώρα. Θα στείλω και σήμα πάνω σε ποιο να δώσουμε. Και μόλις του ξαναστείλω ή προτιμώ, άμα μιλούσαμε θα του έλεγα πάμε. Αλλά νομίζω να περιμένουμε ακόμα λίγο. Να μην τους δώσουμε και να βιαστούμε και να μας σκοτώσουν. Και έχουν και τόσα minion και μας χτυπάνε. Το έχουμε. Πρέπει να πάμε. Ή πάνω στο master key, νομίζω θα δώσουμε πάνω στο master key τελικά. Το στείλω σήμα. Του έστειλα πάνω στο master key. Θα τους περιμένω να έρθουν κάνω από το tower και θα τους δώσουμε. Περιμένουμε να πάρουμε το minion τους. Έτσι γρήγορα. Και τώρα πρέπει να τους δώσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Να πάρουμε τώρα τα minion μέχρι να έρθουν κοντά. Και τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να δώσουμε και ό,τι γίνει. Όχι, με σκότωσαν. Και ο Σταύρος δεν μπορεί να κάνει τίποτα άμα πατήσει τα W. Πολύ ωραίο το flash. Ο Σταύρο. Τώρα άμα πατήσει τα W. Γιατί δεν πάτησε τα W, δεν κατάλαβα. Ήταν να ζήσει και να το σκοτώσει κιόλας. Πάω κάνω teleport, πάω απευθείας. Εκείνη δεν έβαλα. Θα πάω flow P, θα παίρνω όλο το, όλα τα XP επειδή τώρα ο Σταύρος. Έρχεται και ο Σταύρος με teleport. Πρέπει να πάει ο Σταύρος να ψάξει το master key που πήγε. Και να φαρμάρω εγώ εδώ. Λά νομίζω πήγε back ο master key. Δεν θα έμεινε εδώ. Νομίζω τώρα πρέπει να έρθει να πουσάρουμε, να σπάσουμε κι εμείς τα turret. Έχει full ζωή αλλά τη μισή ζωή μπορούμε να τη χάσουμε ευκολία. Και άμα είμαστε και λίγο τυχεροί θα τα σκοτώσουμε. Το σπάσα εγώ. Το σπάσαμε. Η Φιώρα ακόμα να έρθει. Προχωρούμε. Τώρα πρέπει να πάμε εδώ να με βοηθήσει ο Σταύρος να πάρω το red και να έρθουμε να το σκοτώσουμε. Φέρνω πάνω. Ήρθε να με βοηθήσει, ελπίζω να μου τον αφήσει. Να τώρα έφυγε. Να μείνει εκεί μέσα. Μέχρι να τον πάρω κι εγώ. Και να πάρω και αυτά. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω τώρα πρέπει να πάω. Όχι, πάμε top. Μας πούσα. Meet, άμα πάμε. Τώρα και πάρουμε τον echo. Θα τους διαλύσουμε πολύ πιο εύκολα. Αλλά τον σκότωσε ο δικός μας. Και πάμε top τώρα έτοιμοι για να σκοτώσουμε τον Master G. Αυτός λέει που πήγαμε. Ας ψάχνει, βάλουμε τον αγό. Και είναι εδώ. Και του δίνω. Και πέθανε σίγουρα επειδή το έκανα και ulti. Δεν τον άφησα και αυτόν ο Σταύρος. Ευτυχώς. Ναι, τους έχουμε με το Σταύρο. Και θα τον νικήσουμε και αυτό το παιχνίδι. Ναι, τους έχουμε. Προχωράμε. Η Φιώρα δεν παίζει. Σπάζουμε, το χτυπάει εγώ το τούρετ. Σταύρος τρέχει να φύγει. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει επειδή αυτός μένει κάτω από το tower. Δεν βγαίνει λίγο έξω να το σκοτώσουμε. Αλλά σιγά σιγά τα minion θα του χάσουν τη ζωή. Και θα το σκοτώσουμε. Και θα περιμένουμε να πάρω και ούρτι.
Έχω και αρκετά λεφτά και σε λίγο θα πάω back. Σε 30 δευτερόλεπτα μόλις πάρω teleport για να μπορώ να έρθω απευθείας. Εντάξει, άμα χάνω και λίγη ζωή δεν πειράζει, γιατί θα πάω back και θα την αναπληρώσω. Χάσαμε τη μισή ζωή. Αυτός νομίζει ότι είμαστε αχρηστοί, αλλά ξέρετε το κάνουμε αυτό για να δω, μας δώσει για να το σκοτώσουμε. Α, ήρθε ακόμα ένας, πρέπει να τρέξουμε να φύγουμε. Τον είδα που έρχεται από εδώ, να είναι ο Echo. Άμα περιμένουμε ακόμα λίγο και πάρω ούλτι σε 15 δευτερόλεπτα θα το σκοτώσουμε. Τώρα πρέπει να πάμε εδώ με το Σταύρο. Ήρθε ο Echo, δεν πρέπει να περιμένουμε ακόμα 5. Και τώρα πρέπει να δώσουμε. Και τους έκανα ούλτι. Και τους κάνουμε και το outplays. Και το σκοτώνουμε και αυτό. Καταπληκτικό. Δεν πεθάναμε και τους πήραμε όλους. Ο Σταύρος είναι 2-1 και εγώ 3-1. Το παίξαμε αυτή την φάση πάρα πολύ ωραία. Το Σταύρο. Θα κάνω εδώ το teleport. Και θα πάω να πάρω και blue. Ήταν πολύ ωραία αυτή η φάση. Ήρθανε, τους έκανα ulti, δεν με σκότωσαν, ο Σταύρος Q. Δεν ήξερα, δεν είχαν κανένα να τα χτυπήσω. Να μου γράφει και ωραίο ότι είμαστε, σκότωσαμε έτσι. Αλλά τώρα πρέπει να φύγει επειδή μέχρι να έρθει, έχασα άλλο τη ζωή. Τώρα να πάμε να σκότωσουμε ξανά και ξανά και ξανά τον Echo. Θα το πάρουμε και αυτό. Αφού είναι εδώ, γιατί να μην το σκοτώσουμε, να πάρουμε και ξέρα λεφτά. Και τώρα πάμε top. Είμαστε φυταρισμένοι και οι δύο. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πρέπει να μείνουμε εδώ μέσα. Και να πουσάρουν και να το σκοτώσουμε. Ο Σταύρος όπως βλέπω δεν έχει ulti. Τώρα τον περιμένουμε. Και τώρα του δίνουμε γρήγορα έτσι. Και ελπίζω να το σκοτώσουμε. Ο Σταύρος πρέπει να το σκοτώσει εκείνον και εγώ αυτόν. Επειδή εγώ εκείνο δεν το φτάνα. Δεν τον έφτανα. Αλλά τώρα, αφού δεν μπορεί να τον πάρει ο Σταύρος, νομίζω θα τον πάρω εγώ. Και τον πήρε ο Σταύρος. Και πρέπει να πάμε πίσω επειδή θα μας πάσουν τα τούρε τα μίνιον. Όχι. Έχει φουλ ζωή. Αλλά παρά να χάσει ζωή καλύτερα. Λαγκάρει και ο Σταύρος όπως λέει. Τώρα πουσάνουμε, παίρνουμε όλα αυτά τα minion με ευκολία. Σε 5 παίρνω και ulti. Και είναι ένα ωραίο καταπληκτικό παιχνίδι. Είμαι πολύ καλός όπως όλα τα παιχνίδια. Πρέπει να πουσάνουμε γρήγορα. Τώρα να το σπάσουμε το tower. Πήγαν και δύο mid. Είναι ευκαιρία να τους τα σπάσουμε τα δύο tower. Οι άρι μας τους διαλά και τους δύο μαζί. Τους κάνει ulti τώρα εκεί όμως. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Βλέπουμε αλλά πέθανε οι άρι μας. Ο Σταύρος προσπάθησε και να πάει τώρα. Αλλά δεν ξέρω αν τα καταφέρει. Έχει λίγη ζωή ο Σταύρος με μια Q. Το σκοτώνει φουλ εύκολα. Δεν ξέρει από πού να πάει. Σκέφτεται. Αλλά τώρα νομίζω ότι έφυγε. Έφυγε, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Τώρα ήρθε ο Τίμο. Ήρθε και ο Σταύρος. Και δεν θα καταφέρει να μας κάνει ακριβώς τίποτα. Τίποτα όμως. Πάω να πάρω ρετ. Και έρχομαι. Ήρθανε πολλοί. Ο Σταύρος πρέπει να φύγει από εδώ. Φύγε γρήγορα Σταύρο. Νομίζω πρέπει να πάει back ο Σταύρος επειδή δεν έχει αρκετή ζωή. Και άμα θα δω και εγώ μπορεί να πάω και εγώ back. Αλλά δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει. Τώρα ήρθαν όλοι πάνω μου. Νομίζω θα πεθάνω, δεν μπορώ να κάνω και κάτι. Τόσα άτομα αλλά τους κάνω damage. Αλλά πέθανα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα επειδή ήρθαν τόσα άτομα πάνω μου.
Σταύρος πηγαίνει back. Θα πάμε μαζί. Το έχουμε το παιχνίδι 2-3-2 και Σταύρος 3-1. Το έχουμε αυτό. Q, Άρη. Ωραίος. Μία E. Πολύ ωραίος. Αλλά δεν παίρνει το triple kill. Ενώ τον μπορούσε να το πάρει. Τώρα ο Παπαμί, το Σταύρος πρέπει να πάει top. Να χωριστούμε. Ο Σταύρος θα πουσάρει top. Να πάω μόνος μου στο δράκο. Να πιάσω μόνος μου δράκο. Επειδή τον έχω. Από το 15 12 11. Και ακόμα συνεχίζει. Ο Σταύρος πρέπει να πουσάρει. Και εγώ να πάω να πάρω δράκο, όπως είπα προηγουμένως, μόνος μου. Ή άμα γίνει κάτι θα βάλω γόρτ για να κάνει teleport στο Σταύρος, για να έρθει να με βοηθήσει. Τώρα πάω να πάρω το δράκο, από τον έχω πάρα πολύ εύκολα μόνος μου. Γιατί να μείνει και λόγω και ο Σταύρος. Σταύρος τώρα πρέπει να φύγει. Έφυγε. Δεν μπόρεσαν καν να το χτυπήσουν, νομίζω. Ναι, ούτε να το χτυπήσουν. Και εγώ πήρα και το δράκο. Και τώρα πάω να πάρω και blue. Και ο Σταύρος περιμένει εκεί να κάνω teleport εγώ. Για να πάμε και οι δύο μαζί να τους διαλύσουμε. Μόλις σκοτώνω τώρα και τον blue. Το σκότωσα, κάνω teleport. Να πάω να βοηθήσω τώρα το Σταύρο. Και το κάνω. Πάμε τώρα γρήγορα. Παίρνω και ulti τώρα σε λίγο. Μα είναι 3 άτομα, πρέπει να περιμένουμε λίγο. Και τώρα είναι κατάλληλη ευκαιρία να τους δώσουμε έτσι γρήγορα. Να τους κάνουμε ένα outplace. Και να τους σκοτώσουμε όλους. Πρέπει τώρα να πάρει ένας από τους δυο μας triple. Αλλά πήρε double kill ο Σταύρος, αλλά πεθάνε. Πρέπει τώρα να πουσάρω. Και θα δω τι θα γίνει στη συνέχεια. Μου έλειψε η μπαταρία. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Χαμηλώνω τη φωτεινότητα. Επειδή δεν μπορώ να πάω. Δεν ξέρω πού είναι η μπαταρία και μέχρι να τη βάλω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα πάω back και θα περιμένω λίγο να πάω να αγοράσω ένα αντικείμενο. Θα αγοράσω αυτό και αυτό. Όχι. Θα αγοράσω αυτό. Όχι. Θα σκεφτώ τι θα αγοράσω. Σκέφτομαι. Θα αγοράσω αυτό και αυτό. Και πάω στο top. Έβαλα και την μπαταρία πάνω, να μην μας λείψει. Μέσα στο παιχνίδι. Τώρα πρέπει να πάμε. Πήραμε και το δράκο. Τώρα πρέπει να πάμε να το τελειώσουμε. Αφού το έχουμε, γιατί να το καθυστερούμε. Ή άμα το καθυστερήσουμε μπορούμε να πάρουμε και κανένα 5 kill, 4 kill και triple kill και το καθεξή. Δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει. Τι μου. Μας κάνει συνέχεια την Q. Πρέπει να τη δώσουμε μια φάση όμως. Μα νομίζω πρέπει να δώσει πρώτο το Σταύρος. Με Q και μετά να δώσω και εγώ απευθείας. Νομίζω είναι κατάλληλη στιγμή.
Αλλά τώρα μας σκότωσαν τα μίνιον, καθυστερήσαμε και δεν πρέπει να δώσουμε. Και τώρα δίνουμε, όχι δεν δίνουμε, πρέπει να φύγουμε. Επειδή άμα σκότωσαν τον Σταύρο, πάω να πάρω ρετ. Και Meat, τι γίνεται? Πάμε Meat να πάρω triple kill. Έτσι εύκολο. Το σκοτώνω έτσι εύκολα. Και προχωράω. Θα πάρω κι άλλα εκεί. Με την ευκολία μου. Έρχεται ο Σταύρος, δεν μπορεί να μας φύγει. Όπου και να πάει, θα πεθάνει. Τις κάνουμε έτσι και έτσι και το πήρα εγώ. Και πρέπει να πουσάρουμε. Άρα θα το τελειώσουμε. Από το επόμενο βίντεο νομίζω θα μιλάμε και στο Skype με τον Σταύρο, ή από το επόμενο, ή από το προ... σε δύο... θα κάνω ακόμα ένα μόνος μου και μετά μπορεί... θα μιλάμε το πιο πιθανό. Αγόρασα και εκείνο με τα stacks. Πρέπει τώρα να μου αφήνουν όλα τα kill όλοι και να τον νικήσουμε πολύ πιο εύκολα. Και τώρα μας κάνει ένα outplay, αλλά θα δώσω κι εγώ και θα κάνω την ulti μου και θα τους σκοτώσω εύκολα. Μου το πήρε το ένα, δεν πειράζει. Προσπαθεί να μου κάνει... Σταύρος πρέπει να μείνει εκεί για το turret, να μην μας σπάσει ο Τίμο. Γιατί άμα μας σπάσει θα έχουμε πολλά προβλήματα. Τώρα παίρνω το red και πάω να σκοτώσω απευθείας το τίμα. Τους τρώμε ότι πάμε. Το διάλυσε. Άρη μας. Δεν το φτάνουμε. Έκανε τόσα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα φτάσουμε. Ο Τίμο έχει γίνει W και το τρέχει. Δεν μας πειράζει, έχουμε τόσο lifesteal. Θα τα πάρουμε αυτά και θα πάμε back. Όμως δεν έχουμε και πολλά λεφτά και να μην χάσουμε τα stacks μας. Τώρα θα αγοράζουμε το Infinity. Και θα αγοράσω και το παπούτσι, να το πουλήσω αυτό. Το μικρό παπούτσι, επειδή την πότα όπως θέλετε να την πείτε. Επειδή δεν μπορώ να το αγοράσω απευθείας όλοι. Πάμε Meat, θες τι γίνεται? Έδωσαν τόσα άτομα για να σκοτώσουν ένα δικό μας. Και τώρα προχωράμε να πάρουμε και εμείς λίγα kill. Τι θα χρειαζόμαστε? Και τα παίρνουμε ακόμα ένα. Και δεν ξέρουμε ακόμα πόσα θα σκοτώσουμε αυτή τη φάση. Αυτός, του δίνουμε, κάνουμε ulti, σκοτώνουμε και το τίμο. Και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα, μα το σκοτώσω και αυτόν, το σκοτώνω. Triple kill! Θεαματικό αυτό. Και τώρα θα το κάνουμε το κουάτρα. Είναι εύκολο άμα μας το αφήνει ο Σταύρος και μας το αφήνει! Κουάτρα kill! Τρελαινόμαστε, πήραμε κουάτρα. Ψάχνουμε το πέντα. Αλλά δεν θα το πάρουμε νομίζω. Τώρα πρέπει να πάω να πάρω blue ή αυτό να γεμώσω τη ζωή μου και να πάμε δράκο με το Σταύρο. Και δεν μου βγάζει το 5! Απίστευτη φάση άμα με περνάει και εδώ το 5. Θα ήταν πολύ ωραίο. Αλλά δεν το πήρα, δεν πειράζει. Θα πάρω στη συνέχεια. Ελπίζω. Ξέρω να μην το... μου το αφήνει κιόλας. Σταύρος, τώρα πρέπει να βγάλω λίγα λεφτά και να πάω back να αγοράσω κάτι αντικείμενα και να τους σκοτώνω όλους πολύ εύκολα. Αυτά πρέπει να μου τα αφήνει ο Σταύρος για να παίρνω κι εγώ αρκετά λεφτά και να αγοράσω τα κατάλληλα αντικείμενα που θέλω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα να τον πάρω. Μπορώ να θυσιαστώ αλλά δεν το θέλω. Να χάσω τα stacks μου. Και εδώ τι γίνεται? Πού μέχρι να πάω τη διάλυσα. Καλά καλά ο Σταύρος
πρόλαβε να την ακουμπήξει. Ήταν πολύ ωραίο εδώ το κουάτρακι, πριν λίγο. Τώρα πάμε έτσι. Πάμε για άλλο κουάτρα. Πίσω μας θα αφήσει ο Σταύρος. Όμως θα μας το πάρει αυτή. Πρέπει να το πάρει ο Σταύρος επειδή το άφησα και δεν το πήρε. Άμα κάνει τάμπλουγιο τώρα και δεν μη παίζει σε κανένα μανιτάρι και ζήσει, δεν είναι πολύ καλά. Νομίζω έφτασε η ώρα να πάω back, εγώ το σάγα λεφτά. Και άμα πιθάνω χάνω και τα μισά μου stacks και τα χρειάζομαι. Νομίζω θα πάρω 5 kill αυτό το match. Νομίζω τώρα πρέπει να πάρουμε Baron στήρα του Σταύρου και τους άλλους όλους. Θα πάρω και έναν Blue και μετά πάω ευθείας Baron για να το για να πάρω ή το 5 ή να το τελειώσουμε. Το θεματικό το 4. Εκεί μας πέθαναν αλλά εμείς πρέπει να πάρουμε τον Baron επειδή χρειαζόμαστε. Άμα πάει να χάσει όλη τη ζωή ο Σταύρος πρέπει να φύγει. Και τον έχω και μόνος μου. Ήρθε και τώρα και ο Νάσος. Μας βοηθάει αρκετά. Τον πήραμε με ευκολία. Και τώρα και μόνο τη ζωή μου με αυτό. Και πάω απευθείας για να το 5 kill στο mid. Δεν ξέρω αν καταφέρω να το πάρω το 5 kill. Αλλά με το που έκανε την ούλτη του, την έχασε και δεν έχει ούλτη και το παίρνω το 1. Προχωράμε για το 5. Για το 5. Άμα μπορέσουμε και έρθουν κοντά, παίρνουμε το. Μα το παίρνει, δεν θα καταφέρουμε να πάρουμε 5 εκεί. Μπορεί στη συνέχεια του παιχνιδιού ή μπορεί σε άλλα παιχνίδια. Σίγουρα σε άλλα παιχνίδια θα πάρω ένα 5 εκεί. Το έχασε τα stacks μου. Δεν πειράζει. Νομίζω πρέπει να πουλήσω το αντικείμενο. Μου δίνει πολύ damage όμως και το σκέφτομαι. Και το πουλάω. Ας τον πουλάσετε. Πάρω full lifesteal. Να σου κάνει μαλακίες. Νομίζω έφτασε η ώρα να σου τελειώσουμε. Έχει και Baron ο Τίμο και η Άρη μας. Πρέπει να πάω εγώ και ο Σταύρος μαζί με την Άρη για να το τελειώσουμε. Που έχει Baron και θα μας βοηθήσει. Ο Σταύρος πρέπει να πάει bot. Στέλνω να πάει. Να πάει εκεί να βοηθήσει. Στον bot. Και πάμε τώρα να το τελειώσουμε. Έχει Baron η Άρη, όπου πάει η Άρη πρέπει να πηγαίνω κι εγώ. Πόσα ability έχει, 500. Και εγώ έχω σχεδόν 500 damage. Ας πούμε σκεφτείτε πόσο φυταρισμένος είμαι. Σταύρος πρέπει να πουσάρει bot. Και εμείς εδώ. Ήδη πήγε αρκετά λεπτά το παιχνίδι, 30 λεπτά είναι αρκετά. Πρέπει να το τελειώσουμε. Νομίζω την έχει με μια Q τη Φιώρα. Άμα μιλούσε και ουλ... του έκανε ulti, δεν το περιμέναμε. Αλλά... αυτός είναι φλάγας ο Echo. Προτίμησε ένα double kill. Έτσι full εύκολα πήρα τον double kill. Σα σπάσε και όλα ο άλλος top. Και τώρα αν μπορεί να μου βγάλει και triple. Όχι, δεν μας αφάζει. Πέρασε αρκετή ώρα. Τώρα αρχίζει, μπορεί να τελειώσει. Να το βοηθήσω να το σπάσει.
Μου το έκλεψε, αλλά δεν πειράζει. Αρκεί να το νικήσουμε. Πρέπει να το τελειώσουμε και δεν πειράζει αν πάρουμε και ένα δύο death για να το τελειώσουμε αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι, επειδή μπορεί μετά σιγά σιγά να το χάσουμε. Κάτι που είναι λίγο δύσκολο, αλλά το σκοτώσαμε, το τελειώσαμε. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, άμα σας άρεσε κάνετε like.